Γιάννη, με δεδομένο δεν έχεις μιλήσει από την exit interview και έπειτα, το πρώτο που θέλουμε να σε ρωτήσουμε, πώς είσαι σωματικά και μετά από τον τραυματισμό σου? Καλά είμαι, κάνω προπόνηση. Σιγά σιγά γίνεται μεγαλύτερα. Δεν έχω παίξει μπάσκετ πολύ καιρό, 2 μήνες, 2,5 μήνες. Δεν έχω κάνει προπόνηση με επαφή, αλλά είμαι καλύτερα, είμαι καλά. Γιάννη, είσαι έτοιμος να σε κοτσάρει όπως έχεις πει εσύ ο Kobe Bryant της Ευρώπης? Ναι. Ανυπομονώ να πω στην προπόνηση. Εντάξει, έχω έρθει 2-3 προπονήσεις τώρα με τα παιδιά και έχουμε δει λίγο βίντεο και έχω δει την προπόνηση και έχω μιλήσει, πιστεύω, άπειρες ώρες με τον κοτς Βασίλη. Πιστεύω είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται η εθνική ομάδα. Ένας άνθρωπος που έχει χαρίσει, πιστεύω, απίστευτες στιγμές στον ελληνικό μπάσκετ, είτε με τον Παναθηναϊκό, είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με την εθνική ομάδα. Ένας παίκτης που έχει τρομερή εμπειρία σαν παίκτης, σαν προπονητής, μέσα στα τελευταία 3 χρόνια που είναι προπονητής, έχει δείξει πόσο καλός προπονητής είναι και πώς να ακολουθούν οι παίκτες. Και όπως σου είπα, ότι ανυπομονώ να βρεθώ στο παρκέ και να μας κοτσάρει και να κάνουμε κάτι ωραίο. Γιάννη, πόσο μεγάλη είναι αυτή η πρόκληση? Δεν έχω παίξει ποτέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σίγουρα θα ήθελα να μπορέσω να προκριθούμε ώστε να πάμε εκεί και να παίξουμε και να εκπροσωπήσουμε τη χώρα με τον καλύτερο τρόπο. Είναι ένα πράγμα που στην καριέρα μου δεν έχω κάνει και θα ήθελα πολύ να το κάνω. Το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι, η Εθνική των ΗΠΑ, κατεβάζει μια σούπερ ομάδα με μεγάλα αστέρια του NBA, σε εξιτάρει περισσότερο, σου δίνει έξτρα κίνητρο? Καλά, δεν έχουμε φτάσει εκεί πέρα ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει, παιδιά. Παίζουμε αύριο την Πολωνία. Έχουμε προολυμπιακό μπροστά μας. Εγώ το μόνο που μου δίνει κίνητρο αυτή τη στιγμή είναι ότι θέλω να παίξω Ολυμπιακός Αγώνες. Τώρα, αν παίξω με τους Αμερικάνους ή άμα παίξω με, δεν ξέρω, με οποιαδήποτε ομάδα, απλώς θέλω να είμαι εκεί, να με δουν τα παιδιά μου να συμμετέχω σε ένα τέτοιο τουρνουά. Γιατί με κάποια από τα παιδιά έπαιξε στο Ευρωμπάσκετ, κάποια είναι πιο καινούρια, όλοι σε περιμένανε και δεν ξέρω πώς είναι η χημεία σας, πώς είναι τώρα χημεία που σε υποδέχτηκαν. Μηδενική. Δεν έχουμε χημεία. Δεν έχω παίξει με τα παιδιά. Ούτε αυτοί έχουν παίξει μαζί μου. Εντάξει, έχουμε χρόνο μέχρι τις 2 Ιουλίου, νομίζω ξεκινάει το Προολυμπιακό. Έχουμε μέρες τώρα μπροστά μας. Εντάξει, μακάρι σε αυτές 10, 12, 13 μέρες βρεθούμε σαν ομάδα, παίξουμε λίγο 5-5 και είμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο για να παίξουμε ένα καλό, να παίξουμε καλό μπάσκετ και να προκριθούμε. Τι πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, τι πρέπει να γίνει για να έρθει η πρόκληση? Να βάλουμε περισσότερα καλάθια από τους αντιπάλους μας. Γιάννη, τελευταία χρονιά φορά που παίξαμε σε Ολυμπιάδα, ίσως να δεν έχεις κλείσει τα 14. Ήσουν 13,5. Το 8. Γενικώς θυμάσαι καθόλου και δεν ήξερες αν θα παίξεις και επαγγελματικό μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο τότε? Δεν έπαιζα μπάσκετ τότε. Δεν είχες κρίση να παίζεις μπάσκετ, έβλεπες τότε, θυμάσαι γενικότερα την εποχή εκείνη? Και αν αυτή η εποχή τότε με το πανούλι και δείχνει τα εικόνα παιδιά, όπως πήγε το social media, το 2006 στο παγκόσμιο. Θυμάμαι. Δεν είχε. Όχι, δεν σου πω ψέματα, δεν μου έδωσε κίνητρο για να παίξω το 8. Σίγουρα όταν είδα τον Σοφοκλή να παίζει και είδα ένα μαύρο παιδί να παίζει για την Εθνική Ελλάδος, σίγουρα αυτό μου έδωσε ένα κίνητρο και μου έδωσε ένα όνειρο ότι μια μέρα και εγώ μπορώ να είμαι σε αυτή την ομάδα. Το 8, δεν σου πω ψέματα, δεν έπαιζα μπάσκετ. Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ το 7, σταμάτησα μετά για 2 χρόνια γιατί βοηθούσα τη μητέρα μου. Ξέρετε την ιστορία μου, ότι τι κάναμε που λάγαμε στον δρόμο. Τότε ξεκίνησα σοβαρά να παίζω το 9, είναι 15 χρονών, 15-15,5. Τότε εκεί το 8 δεν παρακολούθησα πάρα πολύ τι έκανε η ομάδα. Το ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια και το ελληνικό μπάσκετ δεν έχει πετύχει κάτι σπουδαίο έκτοτε, ας πούμε, αν αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο για όλους. Σίγουρα. Πέρα από τη συμμετοχή που οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι και το κορυφαίο event στον παγκόσμιο αθλητισμό, πλανήτη. Ναι, σίγουρα σου δίνει κίνητρο. Όχι μόνο που. Καλά, οι Ολυμπιακοί Αγώνες σου δίνουν κίνδυνο, αλλά σίγουρα θες να κάνεις και κάτι με την εθνική ομάδα. Καταλαβαίνεις, έχω μιλήσει με τα παιδιά πώς νιώθουν, λένε, ας πούμε, την ομάδα τους έχουν καταφέρει τα πάντα, αλλά το να καταφέρεις κάτι με την εθνική ομάδα είναι τρομερό συνέστημα. Θέλω και εγώ, ζηλεύω, θέλω να το νιώσω μια μέρα στη ζωή μου. Μέχρι στιγμής δεν το έχω νιώσει. Και αυτό μου δίνει ένα έξτρα κίνητρο να καταφέρουμε κάτι. Αλλά έχει θέλει δουλειά. Ο Θανάσης θα σου λείψει φέτος?
Σαν συμπαίκτη, σαν... Σαν συμπαίκτη, προφανώς. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα θα μου λείψει. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο παίκτη στην εθνική. Όχι μόνο για ότι είναι καλός παίκτης και μας δίνει ενέργεια και στην άμυνα και στην επίθεση, αλλά είναι ένας συμπαίκτης, ας πούμε, τρομερός, ο οποίος ανεβάζει τη χημεία πάρα πολύ γρήγορα σε μια ομάδα. Φέρνει πάρα πολύ κοντά την ομάδα. Φέρνει κοντά τους προπονητές με τους παίκτες. Σίγουρα θα λείψει στην ομάδα. Όχι μόνο σε μένα επειδή είναι αδελφός μου, αλλά πιστεύω και στα άλλα παιδιά θα λείψει. Είναι πάντα με ένα χαμόγελο. Γιάννη, ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε τους τελικούς. Ακόμα δεν είναι σίγουρο αν θα έρθει εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να βοηθήσει τη Σλοβενία. Μπορεί όμως η Σλοβένη να είναι αντίπαλη της Εθνικής Ελλάδας. Αν ο Σλοβένος Λούκα σε έβλεπε, βλέπει αυτές τις δηλώσεις, θα ήθελες να του στείλεις ένα μήνυμα? Να είναι καλά το παιδί, άμα αποφασίζει να έρθει, να έρθει. Άμα θέλει να προσέξει το κορμί του, επειδή είχε μια πήγη του τελικού, θα κάνει ότι είναι καλύτερο για τον εαυτό του. Αυτό. Γιάννη, πριν από δύο χρόνια έχεις πει ότι με λίγα λόγια έχεις εξηγήσει το τι είναι αποτυχία και τι είναι επιτυχία στο μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή, τι είναι επιτυχία για την εθνική ομάδα? Εντάξει, σίγουρα είναι το εύκολο να πεις ότι να προκριθούμε και να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να είμαστε καλοί, αλλά πιστεύω και η επιτυχία είναι ότι θα έρθει εδώ στο ΣΕΦ, θα έρθουν αύριο νομίζω 9 η ώρα που παίζουμε, θα έρθουν παιδάκια να μας βλέπουν να παίζουν και θα ονειρεύονται και αυτή μια μέρα να φοράνε αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπούν για αυτή την ομάδα και τη χώρα. Κάποια από αυτά τα παιδιά μπορούν να το πετύχουν και κάποια παιδιά δεν θα το πετύχουν. Εγώ θυμάμαι ακόμα, ας πούμε, με είχε πάει ένας προμονητής και είχα δει το πρώτο μάτι στην Εθνική, ήμουν 14,5, δεν θυμάμαι. Και είχα ένα όνειρο αυτό, ας πούμε, και να κερδίσεις και να μην κερδίσεις, μπορείς ακόμα να έχεις αυτό το impact στα επόμενα παιδιά. Γιατί θυμάμαι τότε δεν είχαν κερδίσει, αλλά ακόμα εγώ το είχα το impact, πάντα ήθελα και είμαι εδώ σήμερα. Τα κατάφερα να είμαι εδώ και όχι μόνο για μένα και τα άλλα τα παιδιά που είναι στα αποδυτήρια. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θα έρθουν, μακάρι, δεν ξέρω. Μπορεί να έρθουν τα παιδιά μου αύριο και θα δουν το μάτς και μπορεί να μην είμαι εγώ. Μπορεί να δουν έναν Πολωνό παίχτη και να πει ο μικρός μου γιος να πει ότι θέλω να γίνω σε γι' αυτόν. Και να δουλεύει, ας πούμε, σκληρά κάθε μέρα για να γίνει σε γι' αυτόν. Δηλαδή αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό στάδιο.